Σας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα κάνουμε μία πίτα πίτσα με προσούτο, και λέω πίτα πίτσα γιατί θα την κάνουμε καλτσόνε, θα τη σκεπάσουμε. Η οποία μπορεί να τη φάμε και το πρωί, μπορεί να τη φάμε και το μεσημέρι και στις 10, 10, ωραίο πράγμα. Λοιπόν, ανοίγουμε φύλλο ή παίρνουμε έτοιμο φύλλο, εν πάση περιπτώσει το τετραγωνίζουμε. Αν το ανοίξουμε μόνοι μας, το κάνουμε λίγο τετράγωνο, γιατί το πυρέξ το δικό μου είναι τετράγωνο. Το δικό σας μπορεί να είναι και στρογγυλό. Έχουμε λίγο λαδάκι, πολύ λίγο. Περνάμε λίγο να μην μας κολλήσει μέσα το πυρέξ μας, με λαδάκι. Προσεκτικά βέβαια να πάει παντού, για να μην μας κολλήσει. Αλλά όχι και πάρα πολύ λάδι, έτσι. Σε εμάς, όπως καταλαβαίνετε, η χρήση του βούτυρου είναι σε πολύ ειδικά φαγητά. Εδώ εμείς δουλεύουμε ελαιόλαδο, μανιάτικο. Βάζουμε λοιπόν το λαδάκι μας και απλώνουμε το πρώτο μας φύλλο. Το τραβάμε λίγο να πιάσει μέχρι έξω και στο πλάι. Έτσι. Έτσι. Πιάσαμε και τις γωνίες. Τώρα έχουμε λίγο ντομάτα ή στο blender χτυπημένη ή σούγκο έτοιμο ή κέτσαπ. Το κέτσαπ έχει βέβαια ζάχαρη, θα έλεγα να τα αποφύγουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ή και μπελτέ. Αυτοί δεν είναι μπελτές, είναι ντομάτα σούγκο. Είναι φτιαγμένο που το φτιάχνουμε εμείς το καλοκαίρι με λίγο λαδάκι από τις ντοματούλες στην άξο του γαμπρού μου, του Γιάννη, το περιβόλι, ή και από τον Πογιάτη καμιά φορά βάζουμε ντοματούλες, αλλά φέτος δεν βάλαμε. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο ντοματούλα και λίγο δεν χρειάζεται και λίγο παραπάνω, δεν χαλάσει ο κόσμος. Εγώ θα βάλω και λίγο παραπάνω, αλλά όχι πάρα πολύ, έτσι, εδώ καλά. Ωραία, ωραία. Τώρα, προσούτο. Προσούτο. Τυρί έτοιμο σε φέτες. Εμεντάλερ ή γκούντα. Θα βάλω μία σειρά τυρί. Απλώνω από μία φετούλα, θα βάλουμε κι άλλο τυράκι, δεν φτάνει αυτό, έτσι, ωραία. Θα βάλω και τυρί εμεντάλερ, το έχω κόψει. Θα βάλω κι άλλο τυρί, αλλά θα το ρίξω από πάνω. Λοιπόν,
τώρα θα βάλω, αν θέλουμε λίγο φρέσκα ντοματούλα, σίγουρα θα βάλω κρεμμυδάκι, όσο μπορούμε ψιλοκομμένο, όσο μπορούμε ψιλοκομμένο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και ο μαϊντανός εμένα. Λοιπόν, κρεμμυδάκι σε ψιλοκομμένο, σε ροδέλες ψιλοκομμένο. Γιατί θα βάλουμε και ντοματούλα φρέσκια. Βέβαια. Ψιλοκομμένη και αυτή η ντομάτα, όπως βλέπετε. Σε ροδέλες, αλλά λεπτές όσο το δυνατόν. Ωραία. Ας δείξω και τον υπόλοιπο του μαϊντανού. Μας βγήκε λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Μαϊντανός είναι. Πάει παντού. Ωραία. Αλάτι καθόλου, βέβαια. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Προσούτο. Πολύ ωραίο προσούτο. Μπόλικο. Αδυναμία μου. Φρέσκο κομμένο. Και αυτό λεπτό κομμένο έτσι. Είναι λεπτές οι φλίδες. Λεπτές φλιδίτσες και κομματάκια, δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι, και δεν είναι σάντουιτς αυτό, ούτως ή άλλως όταν το ψήσουμε και μετά θα το κόψουμε σε κομμάτια για να το σερβίρουμε, μετά το φάμε μόνο κόμματο. Έτσι παντού εγώ θα μου πεις, το έχεις μπόλικο το προσούτο, ξέρω εγώ, μπορεί. Αλλά είναι και η μεγάλη μου αδυναμία, η μεγάλη μου αγάπη. Όλοι κάτι αγαπάνε, εγώ το προσούτο. Είναι πολύ φίλοι μου. Έχω έναν φίλο που όποτε παραγγέλνει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σαλάτα, λέει παρακαλώ πολύ, βάλτε μου τριπλή ποσότητα κρεμμύδι. Έχει ντομάτα, το κρεμμύδι τον νοιάζει. Για κάνω. Πώς θα είναι αυτά. Λοιπόν, έτοιμος είμαι με τη γέμιση. Τώρα θα ανοίξω το φύλλο και να την κλείσω. Κάνουμε ένα διάλειμμα για το πρώτο μέρος και θα πάμε στο δεύτερο. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.